αγάπη δεν μπορεί να την δέξει κανείς πολύ. Το πολύ πολύ μια μέρα και ύστερα θα υπάρχει επανάσταση. Οπότε το να κλείσουμε τα σύνορα τώρα έτσι από τη μια μέρα στην άλλη, τα εσωτερικά σύνορα, δεν γίνεται. Αντίθετα, χρειαζόμαστε μια σταθερότητα στα εξωτερικά σύνορα. Και αυτό το είπα και εξ ονόματος του Κοινοβουλίου, και μια τελευταία παρατήρηση σε σχέση με αυτά που είπα στη διάσκεψη κορυφής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Όσο και δύσκολες και αν είναι αποφάσεις, εφόσον είναι δεσμευτικές, θα εφαρμοστούν. Θεωρούμε ότι κάποιες χιλιάδες πρόσφυγες να κατανεμηθούν στην Ευρώπη που έχει τέτοιο μεγάλο πληθυσμό, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει. Γιατί αντίθετα, αν θέλουμε να μοιράσουμε τους πρόσφυγες σε λίγες χώρες, αυτό είναι λίγο πιο δύσκολο. Έτσι λοιπόν, η δεσμευτική λύση πρέπει να είναι αυτό το οποίο θα επιδιώξουμε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ερωτήσεις, παρακαλώ. Κύριε Γκότεφ, you're active. President, I would like to ask you to compare this crisis with the previous crisis. Σας παρακαλέσω να συγκρίνετε αυτή την κρίση με τις προηγούμενες κρίσεις. Την κρίση της Ευρωζώνης, για παράδειγμα, που ακολουθήθηκε από την κρίση της Ουκρανίας, ύστερα την ελληνική κρίση, τώρα έχουμε την κρίση των προσφύγων. Από ότι θα έλεγα, είμαστε τυχεροί γιατί οι κρίσεις αλληλοδιαδέχονται η μία την άλλη, και το ερώτημα είναι κατά πόσο θα καταφέρνατε να αντιμετωπίσετε δύο κρίσεις ταυτόχρονα. Δικαιολογείται η περιγραφή σας ότι η μία κρίση ακολουθεί την άλλη. Ωστόσο, κοιτάξαμε την κρίση και την αναλύσαμε και δομήσαμε τη συζήτησή μας στην προσπάθεια να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Υπάρχει ένα κοινό στοιχείο. Ο κόσμος αλλάζει και η Ευρώπη επίσης πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να αλλάξει. Δεν υπάρχει μια παγκόσμια ενιαία λύση. Πάντα ξεκινάμε με εθνικές απαντήσεις και τελικά καταλήγουμε σε κοινές ευρωπαϊκές στρατηγικές. Οπότε ένα από τα συμπεράσματα σε αυτές τις κρίσεις που περιγράψατε είναι ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε αυτή τη φορά με ευρωπαϊκές απαντήσεις και να τις εφαρμόσουμε σε εθνικό επίπεδο. Κύριε Σούλτς, είπατε μόλις ότι δεν θα υπάρξουν μόνο χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά ταμείο, προϋπολογισμό, αλλά και από τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Μπορείτε λίγο να μας πείτε συγκεκριμένα πράγματα? Και υπήρχε και η απόφαση κατά πλειοψηφία των Υπουργών Εσωτερικών εχθές. Ήθελα να ξέρω τι έγινε σήμερα, κατά πόσον υπάρχουν κάποια τάφροι οι οποίοι δημιουργήθηκαν και δεν μπορούν να κλείσουν στο μέλλον. Η Κομισιόν παρουσίασε ένα πακέτο μέτρων, το οποίο δεν μπορώ τώρα να αναφέρω αναλυτικά. Πρόκειται για 3 δις ευρώ, τα οποία θα μπορούσαμε να διαθέσουμε από τους πόρους της Ένωσης, και εν παραλλήλω θα μπορούσαν και από τους εθνικούς πόρους, εθνικές προϋπολογισμούς, να υπάρξουν αντίστοιχοι πόροι, αντίστοιχου ύψους πόροι. Δεν έχω το έγγραφο μπροστά μου, αλλά νομίζω ότι είναι 3 δις. Σας καλούσα πραγματικά να κοιτάξετε το έγγραφο της Κομισιόν για να έχετε το ακριβές νούμερο. Αλλά καθώς δεν προβλέπονται από το προϋπολογισμό της Ένωσης, θα υπάρξει μια ανακατανομή του στον προϋπολογισμό των κονδυλίων. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με την αναθεώρηση του προϋπολογισμού του 2016, για να υπάρξει μια μετατόπιση των πόρων που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα.
από κάποια άλλα κονδύλια. Χρειαζόμαστε τώρα βραχυπρόθεσμα πόρους. Γι' αυτό θα ήταν καλό και τα κράτη-μέλη να κοιτάξουν κατά πόσο μπορούν να διαθέσουν και εκείνοι οι πόροι από τους προϋπολογισμούς τους. Μάλιστα. Ακούσαμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη τύπου που δίνει ο Μάρτιν.